αυτή τη στιγμή η υπόθεση βρίσκεται στη δικαιοσύνη. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, όπου υπάρχουν ευθύνες, θα καταλογιστούν. Όμως, σε αυτή τη φάση, αυτό που θα ήθελα να πω είναι να περιμένουμε την ετοιμιγορία της δικαιοσύνης. Είμαστε εδώ και να μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό το σοβαρό κοινωνικό θέμα. Είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό κοινωνικό θέμα και πρέπει να σας πω ότι δεν είναι μόνο εδώ. Είναι σε αρκετά γεροκομεία στην Κρήτη που καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ούτως ώστε να μπορούν να υπάρχουν οι ανθρώπινες συνθήκες για τους ανθρώπους αυτούς που τόσο έχουν ανάγκη. Δηλαδή έχετε καταγγελίες και για γεροκομεία στην Κρήτη? Δεν είναι καταγγελίες, όχι καταγγελίες, δεν είναι καταγγελίες. Όχι καταγγελίες, είναι από την ενημέρωση που υπάρχει από τις υπηρεσίες μας, γιατί πρέπει κάποιοι να βελτιωθούν. Δηλαδή, βελτιώνονται, είναι ότι βελτίωση. Χρειάζεται μια βελτίωση. Σε ποιες περιφερειακές ενότητες? Καταρχήν είχαμε στο Λασίθι, που είπαμε για να κλείσει ένα γεροκομείο που ήταν του Δήμου, όμως έκρινε το δικαστήριο ότι δεν πρέπει να κλείσει μέχρι να πάμε σε ένα νέο κτίριο. Το νέο κτίριο το έχουμε έτοιμο και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε και την έγκριση του προϋπολογισμού για τον εξοπλισμό που είναι περίπου 350.000, ούτως ώστε οι άνθρωποι αυτοί που είναι στο γεροκομείο αυτό να μεταφερθούν σε ένα σύγχρονο νέο γεροκομείο, το οποίο είναι δημοτικό. Και με τους φιλοξενούμενους εδώ στο γεροκομείο. Όχι, ήταν η πιο σημαντική. Με τους φιλοξενούμενους εδώ στην Ομή των Πανίων. Τι θα γίνει το μυαλό σου στην ιδιοκτήτρια και τους ανθρώπους που εκεί φιλοξενούνται? Υπάρχει κάποιο σχεδιασμό? Να σας πω, υπάρχουν από τις υπηρεσίες όμως, θα σας πούνε οι υπηρεσίες ότι εμείς μας υποβάλλουν οι υπηρεσίες μας, αυτό θα κάνουμε.